αν θα μπορούσατε. Γιατί δεν μπορώ να τα εξηγήσω και καλά εγώ. Κύριε Βασιλάκο, θέλετε λίγο να με βοηθήσετε. Να βοηθήσω, ναι, να βοηθήσω, ναι. Γιατί και ο κύριος Παπαδόπουλος έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι κοντά σε όλη τη διαδικασία. Πράγματι. Οπότε να πω πολύ απλά τι μπορεί να γίνει για να βοηθήσουμε όλοι να έρθουν τα στοιχεία στο φως. Θα πρέπει να έχετε μία ανοιχτή γραμμή, ο κύριος Παπαδόπουλος, με την ανακρίτρια και η ανακρίτρια με τα εγκληματολογικά, ναι, να δώσει τους κωδικούς οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι, ώστε να δοκιμαστούν επιτόπου και σε συνεννόηση με την ανακρίτρια, να σας πούνε αν είναι τριψήφι, τετραψήφι ή πενταψήφι και αν λειτουργούν ή όχι. Το πρώτο σημείο επαφής είναι αυτό. Δηλαδή να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε απλά μία συσκευή. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν αυτή η συσκευή προσπαθεί να έχει να συνδεθεί με το mail, να πω απλά, ενδέχεται να ζητήσει μία επιβεβαίωση ταυτότητας δύο παραγόντων. Δηλαδή να ζητήσει άλλη μία επιβεβαίωση από άλλη συσκευή. Η εμπειρία μας λέει ότι αυτό συμβαίνει πια γιατί όλοι οι πάροχοι θέλουν να διασφαλίζουν ότι δεν μπορούν να χακευτούν εύκολα λογαριασμοί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει, εφόσον όλες οι συσκευές που είναι πάνω από 8 είναι στα χέρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων, να μπορέσουν να σας πούν ποια συσκευή ζητάει τι, να γίνει μια επιβεβαίωση, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε, λέμε για παράδειγμα, στο κινητό της φερομένης ως κατηγορουμένης, για την οποία ισχύει το τεκμήριο αρθότητας, και είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα δώσει τους κωδικούς, διότι υπάρχει μια πολύ λεπτή διάκριση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι χωρίς τους κωδικούς στα εγκληματολογικά εργαστήρια... Ποιους κωδικούς κάνουν... όμως, γιατί λέει ο άνθρωπος, λέει ο κ. Παπαδόπουλος, τους έδωσε τους κωδικούς οι κατηγορούμενοι. Ποιους κωδικούς άλλους χρειάζονται τα εγκληματολογικά? Ξεκλειδώματος χρειάζεται. Τον απλό κωδικό που ξεκλειδώνεται το κινητό σας, κυρία Στεφανή. Αυτό το έχει δώσει, μας εξηγεί. Το έχει δώσει, αλλά δεν έχει λειτουργήσει. Έχει δώσει τον κωδικό και δεν ανοίγουν οι συσκευές. Και δεν ανοίγουν οι συσκευές. Οπότε τι πρέπει να γίνει τώρα? Να στηθεί ένα τηλεφωνικό, μια τηλεφωνική. Αν δεν ανοίγουν οι συσκευές, πώς βρήκανε τις αναζητήσεις στην Google και όλα αυτά? Επειδή η θέση μου είναι λεπτή και γνωρίζω πολλά πράγματα, δεν θα σας απαντήσω σε αυτό και δεν θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε διαρροές, όπως και εσείς παρουσιάζετε μόνο ό,τι είναι ασφαλές από το ρεπορτάζ. Άρα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτά που έχουν βρεθεί δεν βρέθηκαν μέσα στις συσκευές, μέσα στο κινητό, λέτε εσείς? Είναι... Εγώ θα σας πω ότι οι κωδικοί της κυρίας, της φερομένης ως κατηγορουμένης, δεν έχουν ξεκλειδώσει συσκευές. Ναι. Εάν τα εγκληματολογικά εργαστήρια προχωρήσουν σε σπάσιμο των συσκευών, δεν θα έχουμε καθαρή εικόνα του περιεχομένου του Viber, γιατί είναι κρυπτογραφημένο, τον SMS, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε από άλλες οδούς, και τον email. Να σας πω κάτι. Τη δολοφονία Χούπη που έγινε το 2010 που διαλέφθηκαν 10 χρόνια μετά. Δεν είχαμε καν τη δολοφονία Χούπη που έγινε στη Ριτσούανα. Ναι. Αυτή η δολοφονία, το μόνο στοιχείο που είχαμε ήταν από τον πάροχο ένα μήνυμα SMS την ώρα που έφτασε για να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόταν το θύμα την ώρα της δολοφονίας του. Ναι. Σας πληροφορώ ότι χωρίς smartphone, χωρίς κωδικούς, χωρίς τίποτα, πλησιάσαμε πάρα πολύ τον ένοχο, για να μην πω τον βρήκαμε. Γιατί η υπόθεση είναι στο εφετείο. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι ακόμα άρα και αν... Άρα εσείς έχετε την πληροφορία που είναι σημαντική και τη μεταδίδετε, μεταδίδετε έχοντας και την ευθύνη των όσων λέτε, ότι αυτοί οι κωδικοί που έχει δώσει η κατηγορούμενη δεν έχουν ανοίξει τις συσκευές και ότι αυτές οι αναζητήσεις στην Google, λέτε, έχουν βρεθεί μέσω άλλης οδού. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Σας λέω πάντως ότι οι κωδικοί που δόθηκαν δεν δούλεψαν.
Και γι' αυτό πρέπει να στηθεί μια γέφυρα τηλεφωνική μεταξύ δικηγόρων, ανακρίτριας και εργαστηρίων για να βρούνε την αλήθεια. Γιατί πηγαίνουμε εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειάζεται τηλεφωνική γέφυρα. Αν είναι τόσο διατεθειμένη, κύριε Παπαδόπουλε, και από κοντά μπορεί να γίνει. Δηλαδή με μια ειδική άδεια τη εισαγγελία, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Βοηθήστε μας να πάει κάποιο εκεί να. Αυτό με τη συσκευή, αν μου επιτρέπετε. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Αν μου επιτρέπετε, αυτό με τη τηλεφωνική συσκευή δεν μπορεί να είναι ακριβές. Για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουν βγει και φωτογραφίες τύπου screenshots, στιγμιότυπα οθόνης, τα οποία βρέθηκαν, αφορούν συζητήσεις σε μηνύματα μεταξύ της κατηγορουμένης και των γιατρών και μεταφέρονται μέσα στο έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα, λογικά, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτό το τηλέφωνο άνοιξε με τον πενταψήφιο κωδικό. Εάν δεν επιτεύχθη κάτι τέτοιο, είναι κάτι που το ακούμε τώρα πρώτη φορά. Δεν είχαμε σχετική ενημέρωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά πώς είναι δυνατόν να βρει κάποιος φωτογραφίες από ένα κινητό χωρίς να το ανοίξει. Δεν ξέρω. Παπαδόπουλε, είναι πολλές συσκευές. Είναι τι? Οι εμπλεκόμενες συσκευές είναι πάρα πολλές. Είναι πάνω από 8. Α, λέτε ότι. Για να φτάσουμε. Δεν κατάλαβα. Όχι, πρέπει να το εξηγήσουμε ένα λεπτό. Γιατί αυτό που λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι σωστό. Εφόσον υπάρχει και screenshot μηνύματος, συγκεκριμένα είναι μηνύματος σε γιατρό, από ό,τι γνωρίζω. Έχει δίκιο τώρα. Ναι, είναι τώρα που το λέει... με τον κύριο Ηλιάδη. Ναι, υπάρχει screenshot μηνύματος τον κύριο Ηλιάδη, τον διευθυντή της ΜΕΘ του Ρίου. Υπάρχει screenshot που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Αυτό πώς το βγάλανε? Θα μείνω στα διάστατα στοιχεία και θα σας πω ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι κωδικοί, που δεν υπάρχουν όλων των συσκευών, αναγκαστικά πάμε σε καθυστέρηση, αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα και ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να ξεκλειδωθούν οι λογαριασμοί απευθείας που ελέγχουν όλα τα κινητά. Γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε. Εγώ ξαναρωτώ, εσείς είστε ειδικός πραγματογνώμονας, έχετε λέτε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση? Εγώ σας ανέφερα ότι ακριβώς γνωρίζω και σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω για διαρροές. Σας μιλάω για τις ασφαλείς πληροφορίες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Κύριε Βασιλάκο, μισό λεπτό. Λέτε ότι οι κωδικοί λοιπόν που δόθηκαν δεν φάνηκαν χρήσιμοι. Δεν φάνηκαν χρήσιμοι γιατί. Δεν ξεκλείδωσαν, είναι... όχι δεν φάνηκαν χρήσιμοι, ναι. Δεν ξεκλείδωσαν τις συσκευές. Ναι, δεν ξεκλείδωσαν λοιπόν τις συσκευές γιατί. Γιατί είναι λάθος. Γιατί είναι κάποιο τεχνικό. Όχι, ήταν λάθος η κωδική. Τώρα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μα υπάρχουν. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλάκο. Λέτε ήταν λάθος η κωδική, αλλά έχουμε screenshot και θα μείνω σε αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος συγκεκριμένου μηνύματος. Δεν μπορεί να ήταν λάθος η κωδική και να άνοιξε το κινητό και να είδε η αστυνομία το μήνυμα. Κυρία Στεφανίδου, σας είπα ότι εγώ δεν θα μιλήσω για διαρροές. Σας το είπα. Δεν μιλάμε για διαρροές. Εμείς εδώ, ένα λεπτό. Εμείς εδώ μιλάμε με στοιχεία συγκεκριμένα. Δεν είναι διαρροή αυτό που σας λέω. Μα βέβαια είναι διαρροή. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο η πληροφορία θέλει να συμπεριλαμβάνεται στο διαβεβαστικό της αστυνομίας. Υπάρχει screenshot το οποίο έχει στα χέρια του ο κ. Παπαδόπουλος. Λογικά δεν το έχετε στα χέρια σας αυτό. Εγώ σας λέω Παπαδόπουλε. Λέμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις συσκευές. Αναφερόμαστε στο να ξεκλειδωθούν όλες τις συσκευές. Το ότι έχετε ένα screenshot από μία ενδεχομένως συσκευή που δούλεψε κάποιος κωδικός, δεν μας βοηθάει να διαλευκάνουμε όλη την υπόθεση. Για να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία ένα προς ένα, πρέπει να ξεκλειδωθούν όλες οι συσκευές. Και εφόσον υπάρχει στοιχείο αθωότητας και τεκμήριο αθωότητας, οφείλει η συνδρομή του κυρίου Παπαδόπουλου να είναι τέτοια ώστε να ξεκλειδωθούν όλες οι συσκευές. Εντάξει, και καλώς, να επιβεβαιωθεί με την ανακρίτρια ότι, και τα εγκληματολογικά, ότι όλες οι συσκευές ξεκλειδώθηκαν, ότι είστε έχουμε σαφείς, πρόσβαση σε όλα τα Viber και σε όλους τους λογαριασμούς. Είστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ.